Ακούστε λίγο, λοιπόν, άκου, λοιπόν, φίλε μου, να σου πω και αυτό τελευταίο και μετά να πάμε σε κάποιον άλλον, έτσι. Ναι. Κάθε φορά, κάθε συγκεκριμένη δόνηση υπάρχει να σου δίνει μια πραγματικότητα. Κάθε δόνηση σκοπό ύπαρξης και αιτία εκδήλωσης έχει να σου δείξει την ίδια πραγματικότητα. Άρα είναι ανώφελο να πολεμάς, γιατί κάθε φορά αν έχεις μια συγκεκριμένη δόνηση, το μόνο που θα κάνει, στο ξαναλέω, το μόνο που θα κάνει είναι να σου δείξει ακριβώς αυτό που έχει φτιαχτεί ήδη για να σου δείξει. Έτσι, άρα λοιπόν δεν στέκει να πεις το έχω παρατηρήσει. Χίλιες φορές να το παρατηρείς είναι επειδή κοιτάς την αιτία και το αποτέλεσμα. Αν όμως δεν καταλάβεις να αλλάξεις την αιτία, θα βλέπεις το ίδιο αποτέλεσμα, όσο και να το παρατηρείς. Καταλάβεις να σου πω. Το θέμα δεν είναι επειδή το έχω παρατηρήσει συμβαίνει και έτσι. Συμβαίνει έτσι ακριβώς επειδή το παρατηρείς, γιατί η δόνηση που είσαι είναι τα γυαλιά που βλέπεις την πραγματικότητα. Άκου λοιπόν τι να σου πω. Όσο φοράς μαύρα γυαλιά, μαύρη πραγματικότητα. Μπλε γυαλιά, μπλε πραγματικότητα. Κάθε φορά λοιπόν φοράς αυτά τα γυαλάκια σου τα μπλε, λες στα μάτια, η πραγματικότητα είναι μπλε. Την έχω παρατηρήσει και την παρατηρώ 3 χρόνια τώρα. Αν δεν αλλάξεις, φίλε μου, γυαλιά, όλη τη ζωή σου μπλε θα βλέπεις την πραγματικότητα. Κατάλαβες λοιπόν γιατί σου λέω άλλαξε γυαλιά, άλλαξε δόνηση και θα αρχίσεις να βλέπεις άλλη πραγματικότητα. Οκ. Okay? Κατάλαβα, ναι. Δούλεψε το αυτό, τα πούμε και εμείς μεταξύ μας, έτσι, ναι, και ναι, αργότερα και αυτά. Λοιπόν, κάποιος άλλος που θέλει να μιλήσει, κάποιος άλλος που θέλει να κάνει μια δήλωση, κάποιος άλλος που θέλει να πει κάτι δικό του πάνω σε αυτό το πράγμα. Σε εγώ κάτι. Ναι, όνομα, διέτες, τηλέφωνο, ύψος, ηλικία και μετά. Πες μου, Θόμης είσαι. Όλα. Έλα, πες μου. Είπες πριν, δεν ξέρω αν το κατάλαβα σωστά, ότι το υποσυνείδητό μας, κατά μία έννοια, είναι ο ανώτερος εαυτός μας. Ναι. Γι' αυτό είναι το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ο κόσμος. Ακούει υποσυνείδητο, γιατί νομίζει ότι τα πάντα είναι το συνειδητό του. Δεν είμαστε όμως τα πάντα το συνειδητό μας. Έχουμε εστιάσει έτσι σε αυτό που λέμε συνειδητό για να παίξουμε ορισμένα θέματα. Πρέπει να καταλάβουμε ο ολικός εαυτός μας, ο Θεός μέσα μας, ο ανώτερος εαυτός μέσα μας, το είναι μέσα μας, ο άγγελός μας και ό,τι γενικά έχουμε, μελλοντικούς ή παρελθοντολογικούς εαυτούς, ανήκουν σε αυτό το κομμάτι, ναι, που δεν μπορούμε να επεξεργαστούμε, αλλά δεν πάει να πει ότι δεν είναι δικό μας. Καταλάβατε τι λέω. Άρα λοιπόν, μπορεί να ακούτε, λέτε υποσυνείδητο και νομίζω ότι είναι χαμηλά στρώματα, αλλά στην πραγματικότητα εμείς είμαστε το χαμηλότερο. Το συνειδητό κομμάτι μας. Όλα τα άλλα είναι άνω συνείδητο στην πραγματικότητα. Έτσι. Γι' αυτό και πολλοί λένε, κάτσε λέει, τι να κάνω, να μπω μωρέ στο υποσυνείδητο. Μα το υποσυνείδητο, αν ήταν υποσυνείδητο, δεν θα μπορούσε να δημιουργεί. Είναι περισσότερος, ανώτερος, πιο κοντά στο θείο, πιο κοντά στο κέντρο μας. Έτσι, γι' αυτό και μπορεί και δημιουργεί. Άρα λοιπόν οι άνθρωποι μέσα που πειράζουν το υποσυνείδητο μπορεί να πειράξουν την πραγματικότητά τους. Γι' αυτό σε όλες τις δυσκολίες λέμε το συνειδητό, πρέπει το υποσυνείδητο να το κάνουμε, τι, συνειδητό. Γιατί, γι' αυτό λέω τόσο καιρό, είναι αναγκαίο για αυτόν τον άνθρωπο που αρχίζει την εσωτερισμό να μάθει το μηχανισμό του σύμπαντος. Το μηχανισμό του σύμπαντος, γιατί όπως πάνω έτσι και κάτω. Αν δεν μάθεις το μηχανισμό, δεν πάει να κάνεις ρέικι, ιστορίες, τον Αντάλ, ό,τι και να κάνεις, θα μάθεις μόνο ορισμένες ενεργειακές πρακτικές. Που σαν ψυχή, σαν συγχρονισμό, σαν να μπορείς να ανέβεις επίπεδα και να καταλάβεις όλες τις διαστάσεις βιώνοντας αυτήν εδώ που είσαι, δεν θα το πετύχεις. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν χρηστική συνείδηση, τι κάνουν με λίγα λόγια. Είναι ενωμένοι με τις 9 διαστάσεις και βλέπουν μέσω των γνώσεων των 9 διαστάσεων τι ενεργούν έτσι το βιωματικό τους, αυτό το 3D που βλέπετε. Άρα, φανταστείτε πώς συμπεριφέρεται ο Χριστός, φανταστείτε πώς συμπεριφέρεται ένας άνθρωπος του 3D. Ακριβώς και οι δύο εδώ ζουν. Έτσι. Αλλά λόγω τι πεπιθήσεις θα έχει κάποιος που είναι Χριστός. Και την πεποίθηση θα έχει κάποιος που είναι μόνο του 3D διαστάσεων. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που εμείς ανεπτυσσόμαστε διαστάσεις, δεν πάω να πισκώνομαι και φεύγω από εδώ και φεύγω και γίνω μάγκελος, ή μένω συνέχεια στο διαλογισμό, ή κάνω αστρικά ταξίδια. Προσέξτε γιατί σας το λέω. Όλα αυτά είναι για να μπορείτε να συλλάβετε και τους άλλους κόσμους, ώστε να ζήσετε τον κόσμο που έχετε εστιαστεί καλύτερα. Όχι για να φεύγετε. Γιατί για εδώ υπάρχει λόγος που έχετε εστιαστεί. Έτσι. Αν λοιπόν καταφέρετε και γιώσετε τον παράδεισο, είναι άλλο το να φύγετε και να πάτε στον παράδεισο. Κατάλαβες λοιπόν τι λέω. Άρα το υποσυνείδητό σου είναι το μεγαλύτερο κομμάτι σου.
Αυτό που λέει συνειδητό είναι που επεξεργάζεται, αλλά είναι ο Δαβίδ, το 3% θα λέγαμε, έτσι. Οκ. Μάλιστα. Λοιπόν, το υποσυνείδητο δεν περνάνε όλα όσα δεν αντιλαμβανόμαστε όταν δεν είμαστε στο εδώ και τώρα. Βεβαίως. Έτσι ακριβώς είναι το υποσυνείδητο της γης που έχει την ιστορία της γης. Έτσι λοιπόν το υποσυνείδητο του ηλιακού συστήματος που έχει την ιστορία του ηλιακού συστήματος. Κάθε τι καταγράφεται. Εμείς όμως επειδή είμαστε ξύπνοι και επειδή το μυαλό μας δεν είναι για να μπορεί να καταγράφει τα πάντα, αλλά για να μπορεί να παρατηρεί ένα συγκεκριμένο θέμα μόνο. Έτσι, γι' αυτό δεν έχουμε τόση μεγάλη συνείδηση, γιατί ένα συγκεκριμένο θέμα, να εστιαστούμε σε αυτό, να μην μπορούμε να χωρέσουμε 50 θέματα ταυτόχρονα, έτσι. Όπως ο άνθρωπος λοιπόν έχουμε που έχουμε 3% συνείδησης. Δεν συγκεκριμενοποιεί το θέμα που είναι να παίξει και σπάει και αυτό το 3% σε 500 πράγματα, ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΙΔΑΠ, φίλοι μου, τόνα, τ' άλλο αυτά, είναι φυσικό ότι θα μπορεί όχι να δημιουργήσει, να είναι χαμένος σαν τη σανίδα στον ωκεανό. Έτσι δεν είναι. Ναι. Καταλαβαίνεις πόσο επίγον δηλαδή είναι να μάθεις να συγκεκριμενοποιείσαι. Θα περνάς πιο γρήγορα τα μαθήματα. Άρα θα ανεβαίνεις συνείδησης περισσότερο γιατί έχεις παραπάνω εμπειρία. Και ούτω καθεξής. Κάθε φορά που ένας αρχίζει και επιταχύνει, με έναν πηγαίνει με ένα συνηθισμένο βήμα, μετά θα ανοίξει ένα μέτρο, δύο μέτρα, αλλά σε μια εβδομάδα άλλος θα πάρει σε ένα βουνό και άλλος ακόμα θα είναι στην πεδιάδα. Αυτή είναι η διαφορά του ανθρώπου που μπαίνει στην εξελιτική πορεία που λέμε της ψυχικής διαδρομής. Από τον άνθρωπο που δεν έχει καταλάβει ακόμα την ένωση με την ψυχή του. Βλέπετε πόσο καθυστερημένο ένας περπατά σε χελώνα και άλλος έχει φύγει σε αλλαγός. Όμως οφείλουμε η λαγή για να τερματιστεί ο αγώνας, τι να κάνουμε, να περιμένουμε να τερματίσει και η χελώνα. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν γίνεται αλλιώς. Γι' αυτό λοιπόν όσοι το καταλαβαίνουν και παραπάνω θετικοί, γιατί αρνητικοί είναι λίγο πιο πίσω και πιο κάτω, τι κάνουνε, ξεκινάνε λοιπόν για το καλό τους, γιατί νιώθουνε όλος ο κόσμος. Να βοηθάνε τις χελώνες να έρθουνε μπροστά. Να ρωτήσω κάτι, η Μαρία είμαι. Έλα Μαρία. Ουσιαστικά όμως επηρεάζοντας τη συνείδησή μας και την πραγματικότητά μας, δεν επηρεάζουμε το υποσυνείδητό μας, δεν δίνουμε άλλα ερεθίσματα έτσι ώστε να αρχίζει να δημιουργεί διαφορετικές συχνότητες και δονήσεις. Όσο εμείς μπορούμε λοιπόν και έχουμε αυτό που λέμε ακεραιότητα, πάει να πει ότι παίρνουμε το μεγαλύτερο από αυτό που μπορούμε, έτσι, τη μεγαλύτερη δύναμη που μπορούμε και αρχίζουμε και επηρεάζουμε το υποσυνείδητο με αυτή τη μεγαλύτερη δύναμη που μπορούμε. Άρα λοιπόν εσύ κάθε φορά που συγκεκριμενοποιείσαι και αυτό γίνεται μέσω του ενθουσιασμού σου τις περισσότερες φορές, τι κάνεις, στην πραγματικότητα βάζεις το υποσυνείδητο να δουλέψει για σένα. Και αυτό λέμε, ακολουθώντας τον ενθουσιασμό σου, δεν είναι μόνο ότι χαίρεσαι, είναι ότι σου φτιάχνει και το περιβάλλον για να συνεχιστεί ο ίδιος ο ενθουσιασμός σου. Σωστά. Δηλαδή πώς είμαι, ότι εγώ είμαι τώρα μια star, έτσι, του σινεμά, μια τραγουδίστρια, έτσι, πες ότι είμαι εγώ ή ένας μεγάλος τραγουδιστής, με ξέρω στον κόσμο. Δεν θα φτιάξω εγώ να φτιάξω τη σκηνή, να καλέσω αυτά, να τυπώσω τα εισιτήρια, θα τα κάνουν άλλοι για μένα, έτσι δεν είναι. Ακριβώς το ίδιο γίνεται και στον ενθουσιασμό. Όσο εμείς ακολουθούμε τον ενθουσιασμό, θα δουλέψουν άλλοι για μας ώστε να καταφέρω να έβω σκηνή, να πω τραγούδι. Καταλάβατε. Αλλά πρέπει να το πιστέψετε πρώτα. Και αυτό γίνεται με τη δοκιμή. Δοκιμάστε. Ακολουθήστε τον ενθουσιασμό. Γι' αυτό λέμε το μεγαλύτερο, εκεί που μπορείτε. Και μετά τον επόμενο. Αυτό που μπορείτε όμως. Αυτό που μπορείτε. Εδώ και τώρα αυτό που μπορείτε. Και σιγά 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 θα σας κάνει όλο αυτό το περιβάλλον για να μπορεί να ενισχύσει τον ενθουσιασμό σας και να είσαι σε εκστατική κατάσταση. Και μετά όταν κάνετε στροφή θα πεις, όχι, ζω ενθουσιασμένα. Αντί να πεις, τι ζωή είναι αυτή που κάνω. Οκ. Okay. Sorry, το διακόπτω, Άγγελε. Σχετικά με τις τεχνικές αλλαγής δονήσεων, θα τις αναρτήσεις κάπου ή κάποια στιγμή τις αναφέρεις? Όλες τις τακτικές αλλαγές δονήσεων είναι όλα αυτά που έχετε μάθει. Κάθε φορά οτιδήποτε είδους ανθυποβολή μας φέρνει σε μια συγκέντρωση, γι' αυτό χρησιμοποιούμε είτε ορισμένα πράγματα, απεπιθύσεις, εργαλεία για μας, μπορεί να είναι ότι μας κάνει κάτι η πέτρα, ότι μας κάνει κάτι ο γιατρός, ότι μας κάνει κάτι ο θεραπευτής, ότι μας κάνει κάτι άμα πω αυτή τη δήλωση, αυτή την προσευχή. Όλα σημαίνουν αρμονία. Στην πραγματικότητα. Άρα, τι κάνει σαν μαγνητισμό τότε. Βεβαίως. Τι κάνει δηλαδή. Αρχίζει και βάζει το συνειδητό σου, γιατί με αυτό μπορεί να δουλέψει. Ναι, έτσι. Για να σε μια τόσο πολύ συγκεκριμένη δόνηση, ώστε να αρχίζει να φέρνει βόδι στο υποσυνείδητο. Γιατί κοιτάξτε, το υποσυνείδητο είναι σαν το βόδι. Κουνάει την άμαξα. Αυτό όμως δεν πάει να πει ότι έχει και την ευφυΐα να διαλέξει το δρόμο. Καταλάβατε, θέλω να σας πω. Το πως είναι το βόδι, αυτό κουνάει την άμαξα. Μπορεί να σηκώσει όλα τα κιλά και εσένα είναι μαζί. Εσύ όμως θα μπορείς να του δώσεις το καρότο. Καταλαβες.
Αυτό έχει τη δύναμη. Θέλει κατεύθυνση, GPS. Μπράβο, όπως ο υπολογιστής. Γι' αυτό λέω ότι πάνω έχεις και κάτω. Αυτό που γίνεται με τον υπολογιστή, με το ίντερνετ, είναι ακριβώς αυτό που συμβαίνει στον άνθρωπο. Αλλά σε υλικό θέμα, σε τεχνολογία. Όπως ένας υπολογιστής συνδέεται με τον ίντερνετ, και τώρα λοιπόν μπορεί να κατεβάσεις ό,τι θέλεις, έτσι και ο άνθρωπος που φτάνει το δικό του ίντερνετ, με το ανθρώπινο εννοώ, ίντερνετ, μπορεί να έχει έμεσα ή άμεσα τις εμπειρίες όλων και κατεβαίνει γνώση. Να πω ένα παράδειγμα που μου το είπε ένας φίλος σχετικά με παράδειγμα που θέλω να χάσω κιλά και μου λέει ότι δεν πρέπει να λες θέλω να χάσω κιλά. Πρέπει να λες θέλω να πάω στα 55, έτσι ώστε να έχεις βάλει GPS, θέλω να πάω στα 55 και έτσι μαγνητίζει το υποσυνείδητο πάντα τα κατάλληλα να έρθουν για να συμβεί αυτό. Στην πραγματικότητα δεν συμβαίνει έτσι. Στην πραγματικότητα αυτό που πρέπει να κάνεις, γιατί είναι λάθος το θέλω να πάω στα 55, γιατί εκφράζει μια επιθυμία. Πρόσεξε το σύμπαν, όταν του δίνεις μια επιθυμία, θα σου γυρίσει επιθυμία. Δεν σου γυρίσει αποτέλεσμα. Πρόσεξε το αυτό. Άρα τι πρέπει να κάνω, πρέπει να οραματίζεις τον εαυτό σου σαν να είσαι ήδη 55. Να είσαι ωραία, έλα στην τόνιση. Του έρωτα, τον κιλό που θέλεις, ζήστο το ρόλο, παίχ το 100% και αυτό σου φέρει τη δόνηση. Και η δόνηση δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να εκδηλώσει. Έτσι. Άρα λοιπόν, ξεκίνα, νιώσεις σαν να έχεις χάσει. Νιώσεις σαν να είσαι τέλεια. Νιώσεις σαν να είσαι τέλεια και θα έρθουν όλα. Για να στο δείξουμε. Αλλά με λεπτομέρεια νομίζω θέλει αυτό. Δηλαδή να φτιάξει το σώμα σου με λεπτομέρεια. Κοίταξε να δεις. Όσο πιο πολύ το σήμα που στέλνουμε, προσέξτε, είναι πάρα πολύ λεπτομερέστατο, τόσο πιο πολύτερο σε αυτός μας παίρνει ιδέα για το τι θέλουμε. Αυτόματα όμως δεν πάνε να πει ότι τα περιμένουμε τη λεπτομέρεια, γιατί θα τη στείλει ανάλογα το ψυχικό μας θέμα. Αυτός εμείς θα του δώσουμε λεπτομέρεια για να καταλάβει, προσέξτε τι ξαναλέω, την δόνηση, όχι τη μορφή. Θα καταλάβει τη δόνηση ο άνθρωπος εαυτός μας. Και τι θα κάνει, θα μας δώσει σενάριο να μας στείλει στη δόνηση. Όχι τη μορφή. Αυτό είναι το κόλπο να μπορούμε να δημιουργούμε πραγματικότητα. Η μη προσδοκία. Δηλαδή τι, εγώ στέλνω ότι θέλω να ερωτευτώ. Για ποιο λόγο θέλω να ερωτευτώ? Αχ, για να είμαι σε έκσταση. Την έκσταση θα μου στείλει. Δεν θα μου στείλει τον έρωτα. Μπορεί να μου στείλει τον έρωτα, αν είναι στο ψυχικό μου θέμα. Αλλά θα μου στείλει την έκσταση. Και σαν έρωτα και σαν άλλο, σε οτιδήποτε μπορεί να μου τη δώσει ανάλογα το ψυχικό θέμα. Καταλάβατε όλο το τρίκ, το τρυπάκι. Έτσι αυτό το πράγμα είναι όλο το μυστικό. Όσο εσύ περιμένεις επειδή ζήτησες αυτό, να σου έρθει αυτό, όχι. Ζήτα λοιπόν καλύτερα συγκεκριμένα, δηλαδή τι, στείλε το σουτ, σημάδευε τη γωνία για να μπει γκολ, αλλά όταν είσαι τερματοφύλακας θα περιμένεις με αυτά τα χέρια. Άρα ουσιαστικά να δημιουργήσει εικόνες, οραματισμό. Μπράβο, συγκεκριμένο και μετά να διώχνεις τον οραματισμό και να περιμένεις από παντού. Από παντού! Γιατί πρόσεξε, αν να σου έρθει από κάπου και περιμένεις από 3, θα έχεις 1 στις 3. Από 5, 1 στις 5. Από 100, 1 στις 100. Έτσι δεν είναι? Φαντάσου λοιπόν την κίνηση που θα κάνει άμα 100 τρύπες. Άμα έχει όμως, θα λέγαμε, άπειρες, θα λέγαμε, πόρτες για να σου έρθει, φαντάσου ότι μειώνεται ο χρόνος, έτσι, για να μπορεί να σου εμφανιστεί. Άρα όσο πιο πολύ εμείς δεν έχουμε προσδοκίες και φαινόμαστε από παντού να έρθει, δηλαδή δεν έχουμε εμπόδια, τόσο πιο πολύ εκδήλωση θα είναι ακαριέα για μας. Ουσιαστικά όμως δεν είναι οραματισμός και πεποίθηση μας, δηλαδή αν εμείς οραματιστούμε και έχουμε την πεποίθηση ότι θα γίνει ταυτόχρονα το έλεγχο. Αυτό σου λέω λοιπόν, αλλά η πεποίθηση συνήθως είναι ασυνείδητη και αλλάζει η πεποίθηση, είναι μια δόνηση. Όσο εμείς οραματιζόμαστε, στην πραγματικότητα του κάνουμε για εκείνη τη στιγμή, για εκείνη τη στιγμή ερχόμαστε στη δόνηση, έτσι, που δείχνει οραματισμός, γι' αυτό θέλει συγκέντρωση. Όμως αυτό δεν πάει να πει ότι έχουμε αυτογνωσία, προσέξτε. Αυτό είναι για να μπορούμε πολλές φορές να χρησιμοποιούμε αυτό που λέμε φαντασία προς όφελός μας. Η αυτογνωσία θα έρθει όταν αλλάξουμε και συνειδητά τις πεποιθήσεις μας. Έτσι. Σίγουρα. Αυτό που σας είπα δηλαδή, δόνηση με ιδέα να μπορείτε να την αλλάζετε και να πείτε λαδό, για να συμβαίνει αυτό, π.χ. όπως μας είπε ο φίλος μας, σημαίνει ότι έχω μια πεποίθηση που λέει δεν θα γίνει με τίποτα. Άσετε λέει το μυαλό μου. Για να συμβαίνει αυτό λοιπόν, πάνω από το έχουμε απαιτήσει που λέει αυτό το πράγμα δεν θα πετύχει. Άσε τι λέω εγώ και λέω εγώ, ναι θα πετύχει, αυτά είναι παπαρολογίες. Εδώ μετράει. Από τη στιγμή λοιπόν που δεν γίνεται, σημαίνει ότι εγώ το έκανα. Δεν έγινε, δεν το πιστεύω. Πρέπει να είμαι ειλικρινέστατος. Άρα σημαίνει λοιπόν ότι δεν το θέλω αρκετά. Κάνω ότι περνά από το χέρι μου. Κάνω ότι περνά από το χέρι μου. Τέρμα. Δεν κάνω ότι περνά από το χέρι μου. Δεν θέλω να αλλάξω. Τελείωσε. Πρέπει να είμαστε αυστηροί με τον εαυτό μας, ειλικρινείς. Αλλιώς πώς θα δούμε την αλήθεια μας. Σωστά. Έτσι δεν είναι. Η κατάκριση είναι αυτή που μας αφήνει να δούμε την αλήθεια. Έλα Βίκη, σε βλέπω. Κρατήσε μια ώρα. Πες το. Πες το.
αυτοεκδίκηση έχει σχέση με το ασυνείδητο και έχει σχέση με τις προηγούμενες ζωές μας. Και το υποσυνείδητο έχει σχέση με ό,τι αποθούμε σε αυτή τη ζωή. Και 3% έχουμε συνειδητό. Κάθε φορά, μία ζωή, έτσι, είναι, θα λέγαμε, σαν η συνέχεια ή η επανάληψη της προηγούμενης, συνορισμένες συνέπειες. Εντάξει. Κάθε φορά, λοιπόν, στην πραγματικότητα επαναλαμβάνουμε τη ζωή μας. Γιατί την επαναλαμβάνουμε? Ακριβώς επειδή δεν έχουμε μεγάλες αλλαγές στη ζωή μας. Όσο εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη ζωή μας, είναι φυσικό, λοιπόν, την επόμενη ζωή θα επαναλάβουμε. Όσο εμείς έχουμε μεγάλες αλλαγές σε αυτή τη ζωή μας, είναι φυσικό η επόμενη ζωή μπορεί να είναι τελείως διαφορετική. Με καταλάβεις τι λέω? Άρα, λοιπόν, η έλλειψη χειραγώγηση. Όταν λέμε ένα συνείδητο, είναι από παλιά σαν ψυχή που κουβαλάμε. Βρέση, γιατί δεν με αφήνεις να σου μιλήσω? Εμένα δεν ρώτησες. Ναι, δεν. Άσε με να τελειώσω να κατα... Μ' ακούς? Πώς γίνεται να μ' ακούς και να μιλάς ταυτόχρονα? Άσε με, μ' ακούς? Ναι. Μείνε στο άκουσμα, λοιπόν, και άκου, λοιπόν. Με ρώτησες και σου απαντάω. Όποτε, λοιπόν, ξεκινάς εσύ και γεννιέσαι εδώ πέρα, είναι φυσικό ότι διακατέχεις ορισμένα πραγματάκια από όλες τις εμπειρίες από τις περασμένες ζωές, θετικές και αρνητικές. Έτσι. Άρα, λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι βάσει αυτών των πεποιθήσεων ξεκινάς, έτσι, αλλά και το τι κάνεις σου δημιουργεί επιπρόσθετα. Άρα θα λέγαμε, έχουμε ένα κάρμα που να χρεώσουμε, να κάνουμε, αλλά άμα παίρνεις κι άλλο δάνειο, μεγαλώνει το χρέος. Ναι, έτσι δεν πάει? Άρα γι' αυτό λέμε συνέχεια και στην προηγούμενη σενάριο, τι είπα? Ξεκίνησε να ξεχρεώνεις, γιατί αν δεν ξεχρεώνεις και κάνεις κι άλλο κάρμα και άλλο χρέος, θα χρωστάς για πάντα. Και η ζωή σου θα είναι συνέχεια επανάληψη για να ξεχρεώνεις. Μπορεί να αλλάζουν λίγο τα σενάρια, αλλά θα είναι συγκεκριμένα θέματα. Ψυχικά εννοώ, έτσι. Το υποσυνείδητο, λοιπόν, από σένα, ναι, έχει μέσα σου τη δυνατότητα, την τάση, άμα θέλεις, και από προηγούμενες ζωές και από αυτή τη ζωή. Αναλόγως τι κάνεις. Σταματή να ρωτήσω κάτι. Έλα, φίλε. Εάν προγραμματίζουμε τον εαυτό μας, ωραία, φέραμε ένα χρέος, ας πούμε, από το παρελθόν, από προηγούμενες ζωές κτλ. Εάν επαναπρογραμματίσουμε τον εαυτό μας ότι έχουμε ξεχρεώσει και στείλουμε αυτές τις νόσεις έξω, δεν θα έχουμε ξεχρεώσει? Βεβαίως θα έχεις ξεχρεώσει, αλλά μπορείς να το επαναπρογραμματίσεις τόσο πολύ? Ναι, αυτό λέω, να βρούμε τον κατάλληλο προγραμματισμό. Πρέπει να καταλάβετε, παιδιά, ότι ακόμα και ο προγραμματισμός έρχεται μέσω της συνείδησης. Η πεποίθηση για να δουλέψει πρέπει να πηγαίνει ανάλογα με τη συνείδηση. Δεν γίνεται επειδή εμείς θέλουμε να πούμε, α, θέλω να έχω αυτό, γιατί εμένα το μυαλό μου λέει ότι άμα εγώ πω, παιδιά, δεν έχω κάρμα, τέρμα, δεν έχω κάρμα. Ναι, γίνεται. Αλλά πρέπει να μπορεί η συνείδηση, έτσι, να το ενεργοποιήσει αυτή την πεποίθηση. Άρα, πολλές φορές οι άνθρωποι, θέλοντας να φύγουν από μια πεποίθηση, καταλαβές, αρχίζουν και πάνε σε ορισμένους αυτό και να τους κάνουν ένα καινούριο προγραμματισμό. Έλατε που ο καινούριος προγραμματισμός, αν δεν είναι συνυφασμένος με τη συνείδηση του ατόμου, δεν θα δουλέψει. Δεν θα γίνει η αλλαγή να βγει, ξέρω εγώ, Αναστόπουλος να βγει ο Σαραβάκος. Δεν θα βγει ποτέ ο Αναστόπουλος, γιατί το συνείδητο, το υποσυνείδητο, ξέρει τι του αρέσει και τι δεν του αρέσει. Και σου λέει, ρε φίλε, αυτή τη συνείδηση έχω, τι είναι αυτά που μου λες? Δεν γίνεται. Καταλάβεις, δεν πάω να το κοροϊδέψεις. Γιατί κάθε άνθρωπος έχει ένα ποσοστό συνείδησης, που με αυτό, καλός, κακός, αντιλαμβάνει την πραγματικότητα. Αυτό χωράει μέσα μια πεποίθηση συγκεκριμένη που δίνει αναλόγως τον άνθρωπο τη συνείδηση έτσι την οποία έχει και μπορεί να αντιληφθεί την πραγματικότητα. Δεν μπορείς να του βάλεις μια πεποίθηση του Χριστού σε ένα που δεν έχει τη χριστική συνείδηση. Άρα, λοιπόν, όταν παίρνουν τον κόσμο, λοιπόν, σαν κοπάδε και το μαθαίνουν τι έκανε ο Χριστός, είναι φυσικό να αντιδράσει ο κόσμος, γιατί δεν έχει τη συνείδηση του Χριστού για να τα κάνει. Άρα καταλαβαίνεις ότι ακόμα και οι πεποιθήσεις μας έρχονται μέσω του βιώματος. Γι' αυτό, λοιπόν, δεν σε αφήνει ο ίδιος ο Θεός να σου πει, τι λέει, ρε μάγα, σοβαρά, ήρθες να παίξεις εδώ στη γη και εσύ θα αλλάξεις την πεποίθηση της εξωγήινος και τα πετάξεις? Αν δεν έχεις πάρει το βίωμα, η συνείδηση δεν μπορεί να δεχτεί την καινούρια πεποίθηση. Με καταλαβαίνετε τι λέω? Γι' αυτό είναι καθαρά δικό σας έργο, αναλόγως τη δική σας συνείδηση, το τι σας ενθουσιάζει πραγματικά, τι πεποίθηση να έχετε. Γι' αυτό είναι τελείως εργό. Εγώ δεν μπορώ να σας πω τι είπε ο Χριστός, ο Βούδα, ο Κρίσνα. Ναι, αλλά τα ακούς. Αλλά αν δεν μπορείς να τα κάνεις, είναι γιατί δεν σου ανήκουν. Δεν έχεις τάση συνείδηση να τα γιώσεις. Επομένως, είναι φυσικό, αυτό είναι μια δικλίδα για να μπορεί ο άνθρωπος να παίξει τα σενάρια που έχει κατέβει να παίξει. Είναι μια δικλίδα ασφαλείας. Καταλαβές. Δεν είναι φυλακή, είναι μια δικλίδα ασφαλείας για να πάρεις εμπειρίες. Έτσι δεν είναι? Αλλιώς δεν θα πέρανε εμπειρίες. Και επειδή, λοιπόν, η προσωπικότητα δεν μπορούμε να την αφήσουμε ανεξέλεγκτη να κάνει να την γουστάρει, έτσι, ξέρει, λοιπόν, ο άντρος νους.
και σου στέλνει τα ανάλογα σενάρια. Να μπορείς να φτιάξεις σε εκείνη την ώρα, τη στιγμή, αναλόγως την ψυχική εμπειρία, αναλόγως τη συνείδησή σου και τις ανάλογες συνειδήσεις. Έτσι. Επομένως, μην παίρνετε φόρα και παίρνετε συνειδήσεις άλλων. Διαλέξτε τις δικές σας. Εμείς μπορούμε να σας πούμε μερικές πεπιθήσεις να αλλάξετε έτσι για τις παλιές. Αλλά το θέμα είναι ότι ούτε εμείς μπορούμε να πούμε στον άλλον πραγματικά τι του αρέσει και τι του αρέσει. Αν όμως ο άλλος έχει μάθει μέσα του έτσι το μηχανισμό του σύμπαντος στα επίπεδα, θα μπορώ εγώ να σε συγχωρέσω μέσα μου και αυτόματα πάνω από ότι ξέρω μέσα μου τι επίπεδο είσαι και αυτόματα ξεκινήσω να δώσω εκείνη την πεποίθηση για το δικό σου επίπεδο για να κολλήσεις. Αν όποιος έρχεται του δίνω εγώ τις ίδιες πεποιθήσεις, είναι φυσικό ο άνθρωπος να ζαμπώσει στο τέλος. Γιατί τα πέλα δεν σταμάτη. Αυτά που μου λες δεν μπορώ να τα κάνω. Όσο τον πιέζω εγώ με καινούριες πεποιθήσεις και δεν τον αφήνω να πάρει τη δική του το δρόμο, είναι φυσικό λοιπόν να το κάνει μία την άλλη φορά, θα ξαναπέσει τα ίδια. Αυτό είναι το πρόβλημα. Γι' αυτό λέμε κανονικά, όταν κάποιος ξεκινάμε να το θεραπεύσουμε που λέμε, δεν είναι να το θεραπεύσουμε προσωρινά. Βάζω να χάσει απλά. Του μαθαίνεις να μην χτυπάει. Δεν είναι να του πεις κάτι, κάνει τον ιερό σου πραγματικότητα. Του είναι φυσικό λοιπόν, στο Χριστό, άμα πεις κάτι τον ιερό σου πραγματικότητα, να μην διαλέξει λιμουζίνες, ρε παιδιά. Είναι φυσικό. Και στο Βούδα, άμα του λες κάνει τον ιερό σου πραγματικότητα, οι άνθρωποι ζούσαν τον ιερό τους. Το κάνουν πραγματικότητα. Αλλά θέλανε να βοηθήσουν τον κόσμο. Άρα καταλάβει, του μιανού επιθυμία με του άλλου την επιθυμία έχει μεγάλη διαφορά. Γι' αυτό σας λέω, μην διαβάζετε το βιβλίο το Secret, γιατί είναι το μισό. Δεν γίνεται λοιπόν η προσωπικότητα να γουστάρει και να κάνω την άλλη. Θα το στείλει ο άνθρωπος αυτός ανάλογα με το ψυχικό θέμα. Θες ευδαιμονία, θα στη φέρει. Αλλά μπορεί να είναι μες στη φτώχεια. Καταλαβες, δεν πάει να πει ότι επειδή ζητάω λεφτά, θα μου τα λεφτά. Αν έχεις παίξει το ψυχικό θέμα, γιατί δεν σου δώσω τα λεφτά. Καταλαβες τι θέλω να σου πω. Καταλάβατε, είναι συγκεκριμένο παιδιά, οι πεποιθήσεις πρέπει να πηγαίνουν με τη συνείδηση. Δεν είναι άντε για αλλάξαμε, ξεπρογραμματίσαμε τον εαυτό μας. Δεν μπορείς να βάλεις ένα πρόγραμμα δηλαδή ανεβασμένο σε έναν υπολογιστή που δεν το αντέχει η μνήμη του. Το cage, πώς να το πω, η RAM του. Δεν μπορείς. Άμα του βάλεις ένα παιχνίδι να παίξει που δεν το αντέχει, θα κολλήσει. Έτσι ακριβώς είμαστε κι εμείς. Αναλόγως το πόσο συνείδηση, το πόσο καλωδίωση, το πόσο ρεύμα, το πόσο ηλεκτρισμός περνάει μέσα μας για να έχουμε την ανάλογη πληροφορία, ανάλογα έτσι θα πάει και η πεποίθηση. Δεν γίνεται διαφορετικά. Θα υπάρξει ανισορροπία. Έγινε κατανόητο αυτό, γιατί είναι πολύ σοβαρό θέμα που όμως δεν λέγεται, έτσι. Πολύ σοβαρό είναι. Και τι κάνουμε, ξανά τουλάχιστον με τα εκκυλωμένα σενάρια που τα βλέπουμε και καταλαβαίνουμε, εν πάση περιπτώσει, ότι είναι βαθύτατη πεποίθηση. Έτσι, γιατί το βίωμα είναι το μόνο πράγμα στην πραγματικότητα που ανεβάζει συνείδηση. Το έχω πει 1.000.000 φορές. Μόνο μέσω του βιώματος. Δεν πάει να κάνουμε διαλογισμού ιστορίες μόνο μέσω του βιώματος. Συμφωνώ και αποφυξάνω. Έτσι δεν είναι. Γι' αυτό λέω: ζήστε τη ζωή σας. Είναι το μεγαλύτερο σχολείο το μυητικό. Δεν έχω πάει ποτέ στο βουνό, δεν έχω πάει στις σχολές, δεν έχω πάει πουθενά. Έζησα τη ζωή μου με ένταση, έζησα τον ενθουσιασμό μου και το μόνο που έκανα ήταν να έρθω στην ουδετερότητα ώστε όλα αυτά τα τραύματα, σε εισαγωγικά, να μπορούν να γίνουν μια βιβλιοθήκη γνώσεων. Και αντί να βγω χαμένος και τραυματισμένος, να βγω νικητής. Αυτό έγινε μόνο. Θεραπεύστε τον εαυτό σας το τώρα και μετά θα κάνετε έτσι και θα θεραπεύσετε το παρελθόν σας. Και θα δείτε ότι είστε ήδη δάσκαλοι, απλώς τη γνώση δεν την έχετε εύκαιρη από τις εμπειρίες σας. Αυτό είναι το μόνο που πρέπει να κάνετε. Συνείδησή μας εκεί. Πρέπει να έχετε εύκαιρη τη γνώση των εμπειριών σας. Έχετε περάσει τόσες εμπειρίες, τόσα πράγματα, τόσα πολλά πράγματα στη ζωή σας, που επειδή δεν τα θυμάστε, ξαναπαίζετε τα ίδια. Αν τα θυμόσασταν και τα είχατε λοιπόν μέσα σας ουδετεροποιήσει, δηλαδή δει τι σας προσφέρει πραγματικά και το αρνητικό του και το θετικό του, θα είστε όλοι δάσκαλοι. Και είσαστε εν δυνάμει όλοι δάσκαλοι. Αυτό το έχω καταλάβει πολύ καλά στα μάτια. Το ξέρω. Τι έχεις καταλάβει, μωρέ, πολύ καλά. Τι έχεις καταλάβει. Αν το έχεις καταλάβει πολύ καλά, θα σου να δασκάλα. Ξεκίνα λοιπόν τώρα, τι να λες, τι έχεις καταλάβει, τι έχεις καταλάβει, να βλέπεις από τις πράξεις σου αν το έχεις καταλάβει. Δεν είπαμε πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Αυστηροί με τον εαυτό μας, χωρίς κατάκριση όμως. Προσέχτε, όπως ακριβώς ο Θεός έχει φτιάξει τους νόμους και δεν μπορείς να ξεφύγεις από τη δικαιοσύνη, όμως αγαπάει και έχει εσπλαχνία. Έτσι ακριβώς και εμείς. Θα πρέπει να έχουμε εσπλαχνία με τον εαυτό μας, χωρίς όμως να καθόμαστε και να μην δουλεύει η νομική δικαιοσύνη μέσα μας. Καταλάβαμε. Καταλάβαμε, ναι, και αυτό το καταλάβαμε, γι' αυτό το πέρασα τουλάχιστον αυτό, άκρη το συνειδητοποιώ. Μπράβο, μπράβο. Όσο συνυπεύθυνη. Έτσι, μπράβο. Συνομωτείς ενάντια του εαυτού σου. Όποιος θέλει το βόλεμα, στην πραγματικότητα συνομωτεί ενάντια του ανώτερου εαυτού του.
Όλοι, παιδιά, σε όποιο επίπεδο και να φτάσουμε, δεν θα σταματήσουν οι προκλήσεις. Οι προκλήσεις θα έρχονται και θα έρχονται και θα έρχονται. Απλώς η ζωή μας μέσα θα έχει αλλάξει τόσο πολύ, γιατί εμείς θα μπορούμε να ελιχτούμε, γιατί εμείς έχουμε τη δυνατότητα να προσεγγίζουμε ανάλογα τι πεποίθηση έχουμε και να αλλάζουμε το κάθε ουδέτερο θέμα. Τόσο πολύ που πλέον οι προκλήσεις που θα έρχονται δεν θα είναι εμπόδια. Θα είναι απλά προκλήσεις. Θα ζούμε ενθουσιασμένα κάνοντας ό,τι γουστάρουμε. Ενώ τώρα τα σενάρια που εμείς δεν μπορούμε να αλλάξουμε τη δική μας προσέγγιση, τι γίνονται? Εμπόδια. Οχ, προβλήματα. Οχ, 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 οχ. Έτσι δεν είναι? Αν καταφέρεις και αλλάζεις τα γυαλιά, λοιπόν, τα μπλε, τα βάζεις λαρόζ, θα είσαι σε μια ωραία ρομαντική κατάσταση συνέχεια. Έτσι δεν είναι? Μα σου πούνε οι άλλοι, καλά τι κάνεις ρε, εσύ στον κόσμο σου. Αν ο κόσμος σου αυτός όμως είναι αυτός που σε εξυπηρετεί παραπάνω, έτσι, γιατί να μην το κάνεις? Θες να είμαι στον κόσμο το δικό σου, έτσι, να τα βλέπουμε όλα μαύρα και να κλαίμε? Τι θέλεις? Δεν θες να σου δείξω και εσένα πώς να βγάζεις τα μαύρα τα, μαλλιά, τα γυαλιά της ξυγονοκόλλησης που δεν βλέπεις τίποτα και να σου βάλω τα ωραία και να δεις τον κόσμο πώς είναι? Δεν θέλουν όμως, οι άλλοι θέλουν να σου τραβήξουν κάτω, γιατί οι ίδιοι νιώθουν ότι δεν έχουν τη δύναμη να ανέβουν. Προσέξτε, αν νιώθαν ότι έχουν τη δύναμη να ανέβουν, θα ανέβαινα. Δεν χάζει. Δεν τους εξυπηρετεί. Ό,τι και να κάνουμε είναι γιατί το έχουμε επιλέξει. Πρέπει να γίνουμε ειλικρινείς. Είτε λέμε δεν μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αναγκάζομαι, τέρμα, θα κοπούν αυτά. Νιώστε σαν δόνηση. Και θα δείτε αυτόματα την ειλικρίνεια. Για να υπάρχει αυτή η ζωή μου, το έχω επιλέξει. Τελεία και παύλα. Δεν χρειάζεται το κατακρίνω. Τι έχει να μου δώσει? Τι έχει να μου δώσει? Ας το ζήσω ολικά. Έγινε κατανοητός πάνω σε αυτό? Ναι. Και μην προσπαθήσετε όλα αυτά τώρα διανοητικά που λέω, είναι φυσικό να το να πάνε να καταλάβετε, να θυμάστε τίποτα, τίποτα. Αφήστε να μπει την παϊδόνηση. Γι' αυτό λέω πολλές φορές, κάνοντας ερωτήσεις, σταματάμε την αφομοίωση των κραδασμών μέσα μας. Γι' αυτό πρέπει να έχουμε σιωπηλό νου. Αφήστε όλα αυτά που είπα να μην μπουν διανοητικά, αλλά ο ήχος είναι δόνηση. Αφήστε και μην ανησυχείτε και νιώστε ότι τα πήρατε. Και ομοιοκραδαστικά μέσα οι συχνότητες που πήρατε τώρα καινούργιες θα αρχίσουν να μπαίνουν με τις συχνότητες που είχατε κι εσείς και να έρχονται σε επαφή. Όσο εσείς ξεκινάτε και ενεργοποιείτε πάλι το νου για να ρωτήσετε και να γίνει απορία τι δεν κατάλαβε από το άγχος του και την ασφάλεια του νου, σταματάτε την αφομοίωση των κραδασμών αυτών. Αυτό έχει σχέση που είπε στα μάτια ότι ο πρώτος κύριος που μίλησε